θέμα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο κύριος Ηλίας Μαρκάτσης. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκάτση. Καλημέρα σας. Γνωρίζουμε ότι γνωρίζετε πολύ καλά την υπόθεση αυτή. Έχετε μιλήσει και με τη μητέρα. Το ερώτημα όμως που προκύπτει και από τη μητέρα και από εμάς προφανώς είναι αν έχει εκτεληθεί αυτό το γεγονός έτσι όπως μας το περιγράψανε, πώς γίνεται οι δύο συνοδοί να απουσίαζαν από το πλευρό του παιδιού για αρκετή ώρα, ώστε να εκτεληθεί αυτό το γεγονός. Πρώτα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, για να προχωρήσουμε μετά και να θέσουμε ερωτήματα γιατί το α, το β, το γ. Όντως, όπως ακούγονται τα πράγματα από τη μητέρα με την οποία έχω μιλήσει και εγώ, τίθεται το ερώτημα που ήταν η σύνοδη, αλλά οφείλουμε πριν προχωρήσουμε τα ερωτήματα, όπως είπα και προηγουμένως, να μάθουμε ακριβώς τι έγινε, πώς έγινε, τι ώρα έγινε, με ποιον τρόπο έγινε. Είναι ναι. σημαντικά τούτα τα ερωτήματα για να είστε σίγουροι ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη από σήμερα τη διερεύνηση του θέματος. Είναι στο θέμα και η αστυνομία που πιθανότατα να μας δώσει πολλές πληροφορίες που αφορούν εμάς, δηλαδή διοικητικά, υπηρεσιακά μας αφορούν. Γιατί το πιο σημαντικό από όλη αυτή την ιστορία είναι να μην ξανασυμβεί. Να πάρουμε εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Με ποιο τρόπο, κύριε Μαρκάτση, θα γίνει αυτή η έρευνα, έχοντας ως δεδομένο ότι εκφράζονται δύο εντελώς διαφορετικές απόψεις από την πλευρά των γονέων και από την πλευρά της διεύθυνσης? Κοιτάξτε, πάντα μια έρευνα καταλήγει κάπου. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι τρόποι. Και θα δούμε, θα μπορέσουμε τέλος πάντων να βρούμε τι πραγματικά έγινε. Ξέρετε, μια διαφορετική λεπτομέρεια κάποτε αλλάζει τελείως το συμπέρασμα που μπορείς να βγάλεις. Ναι, κύριε Μαρκάτση, μέχρι τότε όμως ο μαθητής, εντάξει, προφανώς θα παραμείνει κάποιες μέρες για να αναρρώσει, γιατί φοράει κολάρο, όπως μας είπε η μητέρα. Μέχρι τότε ο μαθητής, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, θα αναγκαστεί να πάει ξανά στο σχολείο και θα βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση. Και οι συμμαθητές του θα βρίσκονται αντιμέτωπο με τον 16χρονο τον μαθητή. Κοιτάξτε, και ιδέα. Δηλαδή πώς θα συνυπάρξουν όλοι αυτοί στο ίδιο σχολείο? Θα συνυπάρξουν, για όνομα του Θεού. Μιλούμε για παιδιά. Έγινε αυτό που έγινε, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει να φύγουν από το σχολείο. Δεν λέμε ότι πρέπει να φύγουν από το σχολείο, απλά πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Εμείς έχουμε τον τρόπο και το στοίχημα είναι αυτό. Δηλαδή τα παιδιά δεν πρέπει να παραμείνουν τσακωμένα και να έχουμε εμείς οι μεγάλοι την αγωνία ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ναι, όμως όταν διαφύγουν τις ευθύνες των καθηγητών τους, βλέπουμε τι γίνεται. Και όχι μόνο εδώ, έχουμε άλλα περιστατικά με ναρκωτικά σε σχολεία. Δηλαδή... Ναι, αλλά όμως να μην παίρνουμε ενός δεδομένου οτιδήποτε. Εντάξει. Εγώ σας λέω ότι και ολιγορία να υπήρξε, θα μπορέσει το παιδί να επιστρέψει και εγώ ο ίδιος εγγυούμαι ότι δεν θα υπάρξει οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε και την έρευνα. Θα κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες για να μην σχηματοποιηθεί περαιτέρω το παιδί χάνοντας το σχολείο του. Γιατί αυτό θα είναι το τραγικότερο. Καταστροφικό. Μάλιστα. Αυτό θα είναι το χειρότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκάτση. Καλή συνέχεια να έχετε.